την ώρα που δίνει μάχη με τη ζωή του και την υγεία του, προστατεύοντας την υγεία του, να έρχεται η κυβέρνηση μαζί με τους αρμόδιους και να προχωράει ουσιαστικά την αδειοδότηση. Και εδώ υπάρχουν και τεράστιες ευθύνες και της περιφέρειας. Ξέρω ότι από την πρώτη στιγμή η Λαϊκή Συσπήρωση Κεντρικής Μακεδονίας εξέδωσε ανακοίνωση γι' αυτό. Δεν είναι μόνο η τελευταία ανακοίνωση, είναι μια σειρά παρεμβάσεων και πρωτοβουλειών που αγγίζουν χρονική περίοδο συνολικά μιας δεκαετίας, θα λέγαμε, από τότε που ήρθε στο προσκήνιο το ζήτημα. Βεβαίως είναι απαράδεκτο, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που έχει μπει στο προσκήνιο η ανάγκη θωράκισης της δημόσιας υγείας, τα λέγατε πριν και με το γιατρό, να δίνεται η τελική άδεια για την καύση από ερηματογενούς καυσίμους στην γνωστή τσιμεντοβιομηχανία της πόλης. Γιατί ως γνωστόν αυτή η καύση επιβαρύνει τη δημόσια υγεία, συνδέεται με καρκινογενέσεις λόγω των εκπομπών ρήπων, επιβαρημένων με διοξίνες και φουράνια. Και βεβαίως υπάρχουν και άλλες προεκτάσεις που θα μπορούσαμε να σταθούμε στη συνέχεια όσον αφορά τις γενικότερες επιπτώσεις από αυτόν τον σχεδιασμό που έχει περάσει. Οδηγηθήκαμε εδώ θέλοντας να πω ότι δεν είναι κεραυνός εν εχθρία οι τελευταίες εξελίξεις. Οδηγηθήκαμε εδώ μέσα από μια σειρά αποφάσεων, μέσα από ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο οικοδομήθηκε όλα αυτά τα χρόνια με ευθύνες όλων των κυβερνήσεων, των τελευταίων και της παλιάς, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και μετέπειτα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, αλλά και αποφάσεις της περιφέρειας που βεβαίως άνοιξαν το δρόμο στη λεγόμενη καύση απορριμματογενών καυσίμων στην τσιμεντοβιομηχανία και γενικότερα στην καύση απορριμμάτων για την παραγωγή ενέργειας. Και βεβαίως υπάρχουν και ευθύνες και της διοίκησης της περιφέρειας αλλά και παρατάξεων που κατά τα άλλα συμφωνούν πάνω σε αυτή τη βασική γραμμή, που είναι άλλωστε και κατεύθυνση της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από αυτή την άποψη πραγματικά αποτελεί μνημείο πολιτικού θράσους και η στάση που κράτησε ο ΣΥΡΙΖΑ με μια πρωτοβουλία, ας πούμε, βουλευτών του, που έθεσε το ζήτημα μόνο στην ηθική του διάσταση, μα γιατί τώρα βγαίνει η κυβέρνηση και κάνει αυτά τα πράγματα μέσα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, προσπαθώντας να ξεπλύνει τις δικές του ευθύνες, γιατί τη βασική, το βασικό κομμάτι του νομοθετικού πλαισίου που επιτρέπει στις τσιμεντοβιομηχανίες την καύση, το εμπνεύστηκε και το υλοποίησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, και μάλιστα, κύριε Αβραμόπουλε, να πούμε ότι ανοίγει ο δρόμος για αντίστοιχες δράσεις, αντίστοιχα εργοστάσια καύσης σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ναι, θα αναφερθώ και σε αυτό. Είναι η μεγάλη εικόνα την οποία πρέπει να δούμε, γιατί δυστυχώς δεν αφορά μόνο την καύση του RDF-SRF, του απορριμματογενούς καυσίμου στην τσιμεντοβιομηχανία. Ήθελα να πω όμως πριν ότι στην περιφέρεια, όσον αφορά τα τελευταία γεγονότα, το 2017 εγκρίθηκε ο περιφερειακός σχεδιασμός, όπου εκεί προφανώς μέσα υπήρχε η δυνατότητα, διατυπώθηκε η δυνατότητα καύσης, παραγωγής μάλλον και καύσης αυτού του απορριμματογενούς καυσίμου. Εγκρίθηκε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων το καλοκαίρι που αφορά την μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στον Άγιο Αντώνιο στην Θέρμη. Μπροστά σε όλες αυτές τις εξελίξεις εμείς αντιδράσαμε, έχουμε τοποθετηθεί ολοκληρωμένα, καταθέσαμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο διεκδικήσεων και προτάσεων και τον Νοέμβρη κάναμε νέα παρέμβαση. Με παρέμβασή μας δόθηκε ο λόγος σε φορείς της περιοχής της Δυτικής Θεσσαλονίκης που αντιδρούν, αλλά η διοίκηση αρνήθηκε την ολοκληρωμένη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι αρμοδιότητά της. Βεβαίως και προφανώς είναι αρμοδιότητά της, γιατί άλλωστε έχει περάσει όπως είπα και πριν, τον περιφερειακό σχεδιασμό. Δηλαδή έχει συνδιαμορφώσει όλο αυτό το πλαίσιο. Τώρα, σε σχέση με τη μεγάλη εικόνα, είναι όπως τα είπατε τα πράγματα. Στο όνομα της μείωσης των εκπομπών ρήπων και της μείωσης της ταφής απορριμμάτων, προωθείται πανελλαδικά η καύση RDF-SRF στις τσιμεντοβιομηχανίες, αλλά και ένα επόμενο βήμα, γιατί αυτή η καύση γίνεται τώρα, έτσι, γίνεται στο Βόλο, γίνεται στο Αλιβέρι, γίνεται στο Τιτάν καύση απορριμμάτων εδώ και χρόνια. Τώρα είναι να μπει το τελευταίο κομμάτι στο puzzle, έτσι, γι' αυτό συζητάμε. Αυτά γίνονται στο όνομα της προστασίας της μείωσης της ταφής απορριμμάτων για να μην επιβαραίνουν τυχητά κτλ. Η αλήθεια βεβαίως είναι ότι από το συγκεκριμένο σχεδιασμό και τη συγκεκριμένη εφαρμογή αυτών των
όλου αυτού του σχεδιασμού. Το κεφάλαιο, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι κερδίζουν πολλαπλάσια. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Και μειώνεται το κόστος στη τζιμετοβιομηχανία με ένα φθηνό καύσιμο όπως είναι το απορριμματογενές για το οποίο συζητάμε, με την κατασκευή και την διαχείριση των μεγάλων μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων MESDIT, τρεις τρέχουν στην περιφέρειά μας, αλλά και με το εμπόριο του RDF που θα παράγεται από τις νέες μονάδες. Άρα καταλαβαίνουμε ότι τα ωφέλη είναι πολλαπλά για το κεφάλαιο και από την άλλη ο λαός περιμένει την επιβάρυνση της υγείας αλλά και της τσέπης του, γιατί είναι και πλευρές αυτές μιας ολοένα και πιο βαθιάς ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης των απορριμμάτων. Mm-hmm. Μάλιστα. Όλα αυτά λοιπόν που μας περιγράφετε πραγματικά δείχνουν ένα εφιαλτικό μέλλον το επόμενο διάστημα για τους κατοίκους των περιοχών. Ναι, είναι, αυτό έλεγα και πριν, αφορά όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Είναι, θα λέγαμε, ενταγμένο στην συνολική προσπάθεια που γινόταν και το προηγούμενο διάστημα να βρεθούν κερδοφόρα πεδία για επενδύσεις. Και ο τομέας της διαχείρισης απορριμμάτων και της ενεργειακής αξιοποίησης είναι ένα από τα νέα Eldorado. Να σας θυμίσουμε, μάλλον και στους ακροατές, τις επαφές που είχε ο Πρωθυπουργός της χώρας με την κυρία Μέρκελ το τελευταίο διάστημα. Το πρώτο ζήτημα που μπήκε στο τραπέζι μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών βιομήχανων και επιχειρηματιών, ένα από τα πρώτα, ήταν το ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων και τα ενεργειακά ζητήματα και τα ζητήματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η περιβόητης πράσινης business. Ναι, ακριβώς έτσι. Mm. Από αυτή την άποψη έχουμε αγώνες μπροστά μας και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες και τις ιδιαίτερες που ζούμε τώρα, βεβαίως πρέπει να μείνουμε και δυνατοί, να μην μείνουμε σιωπηλοί, να προετοιμάσουμε τις κινητοποιήσεις μας για όλο το επόμενο διάστημα, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να βάλουμε εμπόδια στην υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού, γιατί όντως το μέλλον προδιαγράφεται πολύ άσχημο. Και αυτή η πλευρά είναι πάρα πολύ σημαντική για όλη τη ζωή, για όλο το βιωτικό επίπεδο της εργατικής τάξης. Και εμείς ζητάμε συγκεκριμένα η διοίκηση να τοποθετηθεί έστω και τώρα πάνω στο ζήτημα της καύσης, παίρνοντας καθαρή θέση, εισακούοντας τις αγωνίες και τους προβληματισμούς των κατοίκων, ιδιαίτερα των δυτικών συνοικιών, που σε αυτή τη φάση βρίσκονται στην αιχμή του προβλήματος. Οπωσδήποτε να συζητηθεί το θέμα μετά την άρση των έκτακτων μέτρων σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για να μπορέσουν να ακουστούν ολοκληρωμένα όλες οι απόψεις και οι προτάσεις, να κάνουμε και εκεί την αντιπαράθεσή μας και να μπορέσουν όλοι τέλος πάντων να τοποθετηθούν συγκεκριμένα, να παρέμβουν και οι φορείς οι οποίοι αγωνιούν. Βεβαίως ζητάμε να σταματήσει κάθε διαδικασία αδειοδότησης εδώ και τώρα, να παγώσει ακριβώς και λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων που ζούμε, και κατά τη γνώμη μας αυτό που εμείς ως εργαζόμενοι, ο λαός της περιοχής, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αμφισβητήσουμε συνολικά αυτό το σχεδιασμό που λέγαμε, την νομοθεσία που επιτρέπει αυτά τα εγκλήματα, τον περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων που επιτρέπει την καύση των απορριμμάτων και βεβαίως οι νέες μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων που κατασκευάζονται με πακτολό εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, να μην κατασκευαστούν με ΣΔΙΤ και βεβαίως να μην παράγουν αυτό το απορριμματογενές καύσιμο. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν στηρίζεται η λειτουργία τους στην παραγωγή RDF και SRF, κάπου πρέπει να το δώσουν και έτσι θα βρεθούν και οι διαθέσιμοι, όπως η Τιτάν στην περιοχή μας, για να πάρει το καύσιμο και να το αξιοποιήσει. Mm-hmm. Ίσα-ίσα αυτός ο πακτολός χρημάτων, κατά τη γνώμη μας, μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια πανελλαδικά, πρέπει να δοθεί και να κατευθυνθεί στην ανακύκλωση, με διαλογή στην πηγή, αλλά και βεβαίως και στην σωστή λειτουργία των ΧΙΤΑ, των σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων, συνολικότερα για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της ανακύκλωσης. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.